σύντροφοι και συντρόφισσες, συναγωνιστές, συναγωνίστριες, φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη της ΟΚΔΕ, της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Η ΟΚΔΕ είναι παρούσα στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας από το 1934. Είναι μια οργάνωση εργατική, κομμουνιστική, που ανήκει στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού-τροτσκισμού. Η ΟΚΔΕ από το 1934 δεν έλειψε ποτέ από κανένα εργατικό, κοινωνικό, πολιτικό αγώνα μέχρι και σήμερα. Συνεχίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, μαζί με τους εργαζόμενους, την νεολαία και τους φτωχούς, να παλεύουμε ενάντια σε αυτό το σύστημα που γεννάει τον πόλεμο, την φτώχεια, την ανισότητα, την αδικία, την καταστροφή του περιβάλλοντος. Παλεύουμε ενάντια στον καπιταλισμό. Με πρόταγμα και σημαία μας, την αλληλεγγύη, την ενότητα των εργαζομένων, την εργατική δημοκρατία. Προσπαθούμε να εμφυσίσουμε μια άλλη κουλτούρα στους εργαζόμενους, εμπνευσμένη από τη μεγάλη παράδοση των ταξικών αγώνων ενάντια στη πολιτική σύψη και παρακμή. Η ΟΚΔΕ ήταν εκεί στον αγώνα των καπνεργατών στην πόλη μας το 1936. Σύντροφοι ήταν παρόντες στον αγώνα ενάντια στη Χούντα των Συνταγματαρχών. Συμμετείχαμε σε όλους τους μικρούς και μεγάλους αγώνες στη μεταπολίτευση. Ήμασταν εκεί στην εξέγερση της νεολαίας το 2008. Ήμασταν παρόν στις μεγαλειώδεις απεργίες και το παρατεταμένο κοινωνικό πόλεμο του 2010-2012 ενάντια στο ΔΝΤ και στα μνημόνια. Με συγκεκριμένο πρόγραμμα για να βγούμε από αυτά με αυτοοργάνωση και εργατικό έλεγχο των επιχειρήσεων που έκλειναν η μία μετά την άλλη, αφήνοντας χιλιάδες άνεργους. Ήμασταν σε όλους τους αγώνες των φοιτητών ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, την κατάργηση του ασύλου, την πανεπιστημιακή αστυνομία. Και φυσικά, με όλες μας τις δυνάμεις, τις μεγαλειώδεις απεργίες και κινητοποιήσεις που ξέσπασαν μετά τη δολοφονία δυστύχημα στα Τέμπη, με ένα αίτημα που δυστυχώς το έβαζε μόνο η ΟΚΔΕ, την εθνικοποίηση του ΟΣΕ τώρα κάτω από εργατικό έλεγχο για να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις να μην περάσει ο νόμος Κεραμέως για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την ιδιωτικοποίηση των σχολείων μας. Ήμασταν από τους πρωταγωνιστές στο σημαντικό αγώνα των εργαζομένων στην eFood. Το 2017, μάλιστα, πήραμε την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε την Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης, την Επιτροπή Αγώνα Διανομέων Θεσσαλονίκης, ώστε να αποκτήσουν φωνή επιτέλους ένα από τα πιο καταπιεσμένα και κακομεταχειρισμένα κομμάτια εργαζομένων. Πολλά τα σωματεία που έχουμε βοηθήσει να δημιουργηθούν για να ξαναζωντανέψουμε το συνδικαλιστικό κίνημα, να πετάξουμε έξω τους επαγγελματίες συνδικαλιστές και τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία, όπου το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να παραμείνουν στις καρέκλες τους, με τα προνόμια τους, μακριά από την πραγματικότητα τη δική μας, την πραγματικότητα των εργαζομένων. Η ΟΚΔΕ είναι παρούσα και στις γειτονιές, στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, με τη Δημοτική Κίνηση Εργατική Αντεπίθεση, καθώς και τις Επιτροπές Δράσης στους Δήμους Κορυδαλού του Πειραιά και Δάφνης στην Αθήνα. Στα ψηφοδέλτια της ΟΚΔΕ δεν υπάρχουν επαγγελματίες πολιτικοί. Δεν προερχόμαστε από πολιτικά τζάκια. Δεν είμαστε ειδικοί, γιατί πιστεύουμε ότι η αντίσταση, οι αγώνες και στο τέλος οι λύσεις για τα προβλήματα που μας ταλανίζουν δεν είναι θέμα ειδικών. Άλλωστε, τους δοκιμάσαμε και αυτούς και είδαμε τα αποτελέσματα. Χρεοκοπία, φτώχεια, ανισότητα. Οι υποψήφοι της ΟΚΔΕ είμαστε εργαζόμενοι και εργαζόμενες.
στο εμπόριο, στον επισιτισμό, στη διανομή φαγητού, στην ιδιωτική εκπαίδευση, στα εργοστάσια. Είναι νέοι και νέες που αγωνίζονται ενάντια στο πανεπιστήμιο επιχείρηση, συμμετείχαν σε όλους τους νεολαίστικους αγώνες και είναι μπροστά στην οργάνωση αγώνων όπου και αν βρίσκονται. Είναι αγωνιστές και αγωνίστριες της επαναστατικής αριστεράς, αφιερωμένοι στον αγώνα για την ανατροπή του καπιταλισμού και την εκαθίδρυση του σοσιαλισμού, που καμία σχέση δεν έχει όμως με τις σταλινικές δικτατορίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που αμαύρωσαν στα μάτια των εργαζομένων την Επανάσταση και τον σοσιαλισμό. Είναι όλοι αυτοί που οι πλούσιοι και οι πολιτικοί υπηρέτες τους τους στερούν τη φωνή τους. Οι άνεργοι, οι μετανάστες, οι γυναίκες. Γιατί η ΟΚΔΕ είναι η φωνή των ανθρώπων που η ελίτ βάζει στο περιθώριο. Είναι η φωνή των από κάτω. Οι εκλογές της 21 Μάη διεξάγονται πριν καλά-καλά στεγνώσει το αίμα των 57 νέων δολοφονημένων από το έγκλημα στα Τέμπη. Ωστόσο, οι μεγάλες κινητοποιήσεις έδειξαν τη μαζική οργή και απόρριψη του επίσημου πολιτικού σκηνικού. Τα κόμματα ανησυχούν. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, οι ίδιοι υπεύθυνοι της σημερινής αθλειότητας, μιλάνε και έχουν το θράσος να μας εκβιάζουν για πολιτική σταθερότητα, για να εφαρμόσουν υποτίθεται μία άλλη πολιτική, τάζοντας ψεύτικες υποσχέσεις για ακόμη μια φορά, προσπαθώντας να υφαρπάξουν την ψήφο μας. Όποια όμως κυβέρνηση και αν στήσουν, θα εφαρμόσει την ίδια και χειρότερη πολιτική. Γιατί η κρίση του συστήματος και του ελληνικού καπιταλισμού χειροτερεύει διαρκώς, παρόλα τα ψέματα που μας λένε για τη δίθεν ανάπτυξη που έχει έρθει. Τα νούμερα εδώ είναι αποκαλυπτικά. Για το 2000, το χρέος για το 2022 έχει εκτοξευτεί στα 400,28 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 11,94 δισεκατομμύρια σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2021. Ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, σύμφωνα με έρευνα, ανέρχεται στο 26,3% του πληθυσμού της χώρας. 2.722.000 άνθρωποι. Η ανεργία στους νέους, σύμφωνα με τη Eurostat, ανέρχεται στο 31,4%. Τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν. Είναι σίγουρο ότι ένα καινούριο μνημόνιο έρχεται, όποιος κι αν είναι στην κυβέρνηση από αύριο. Εργαζόμενοι, φτωχοί, νέοι, ένα στόχο πρέπει να βάλουμε μέσα από τον αγώνα μας. Να τσακίσουμε αυτά τα σενάρια. Να κάνουμε κάθε τέτοια κυβέρνηση αδύναμη. Να βγούμε στην αντεπίθεση με το σύνθημα «Δεν τους συγχωρούμε, θα τους τιμωρήσουμε, μπορούμε να τους νικήσουμε». Να τιμωρήσουμε και να απολαγούμε από την δολοφονική κυβέρνηση των ανίκανων του Μητσοτάκη, μια από τις χειρότερες στην πολιτική ιστορία της χώρας μας. Εδώ και 4 χρόνια ο Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του και η κλίκα του, με επιχειρηματίες αρπακτικά, με τα πληρωμένα μέσα μαζικής εξαπάτησης να τους εκθιάζουν, εφάρμοσαν μια ακραία ταξική πολιτική, δηλαδή τα χρεοκοπημένα νεοφιλελεύθερα δόγματά τους, οδηγώντας σε νέα καταστροφή την οικονομία, την κοινωνία, το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών μαζών και νέων. Το άθλιο πολιτικό προσωπικό με επικεφαλή στο Μητσοτάκη είναι υπεύθυνο για τις ιδιωτικοποιήσεις και εγκλήματα όπως τα Τέμπη. Γιατί οι ιδιωτικοποιήσεις σημαίνουν τη λειτουργία όλης της οικονομίας και του κράτους με αποκλειστικό κριτήριο το κέρδος των εργολάβων και ιδιωτών αρπακτικών, θυσιάζοντας ακόμα και ανθρώπινες ζωές.
μάλιστα κάνοντας τους αδιάφορους για τις μεγάλες κινητοποιήσεις της 8 και 16 Μάρτη, με θράσος ιδιωτικοποίησαν και το νερό, ενώ δεν σταμάτησαν ούτε και εδώ. Ο ακροδεξιός υπουργός υπανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης ιδιωτικοποιεί μέχρι και τις φυλακές, ξεκινώντας από αυτή που θα δημιουργηθεί στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τέτοια είναι η απληστία τους. Στόχος, να μην μείνει τίποτα όρθιο, τίποτα δημόσιο. Με την ατομική ευθύνη διαχειρίστηκαν εγκληματικά την πανδημία 37.000 νεκροί, οι 20.000 λόγω της έλλειψης ΜΕΘ από την διάλυση και την ιδιωτικοποίηση της υγείας. Με νόμους καρμανιόλες, όπως τον νόμο Χατζηδάκη, διαλύουν εργατικά δικαιώματα 100 και πλέον χρόνων. Μας έχουν επιβάλει ένα εργασιακό μεσαίωμα, ένα νέο σύστημα εκμετάλλευσης της εργασίας με κατάργηση του οχταώρου, το δικαίωμα στην απεργία, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την διάλυση της επιθεώρησης εργασίας και του ΕΦΚΑ, ώστε οι εργοδότες να αλωνίζουν, να καταπατούν ακόμα και τα εναπομείνοντα εργατικά μας δικαιώματα. Αποτέλεσμα αυτών, εκατοντάδες νεκροί εργαζόμενοι εν ώρα εργασίας κάθε χρόνο και καθημερινά εργατικά ατυχήματα, λόγω της παντελούς έλλειψης μέτρων προστασίας. Μόνο το 2022 είχαμε 102 νεκρούς εργάτες, διπλάσιους από το 2019, ενώ πριν ακόμα κλείσει το πρώτο τετράμινο του 2023, 57 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους στο μεροκάμα του. Ελαστική, μαύρη και απλήρωτη εργασία, κλοπή δώρων, σεξουαλικές παρενοχλήσεις, τρομοκρατία, ξυλοδαρμή εργαζομένων όταν αυτοί διεκδικούν. Παράλληλα, ο νόμος Χατζηδάκης ουσιαστικά καταργεί τον ΟΑΕΔ, μετατρέποντάς το σε γραφείο έβρεσης καταναγκαστικής εργασίας. Με τους νόμους Κεραμέως, νόμους Πλεύρη, καταργούν τη δημόσια δωρεάν υγεία, παιδεία και ασφάλιση. Είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη φτώχεια που έχει γονατίσει τους εργαζόμενους. Η απώλεια αγοραστικής δύναμης στα νοικοκυριά με εισόδημα 750 ευρώ είναι 40%. Τα ΠΑΣ και τα καλάθια τους επιδοτούν την ακρίβεια, την αύξηση των τιμών, των κερδών των μεγαλοεπιχειρηματιών. Ανισότητες, φτώχεια, εξαθλίωση έχουν εκτιναχθεί. Ενώ ο μισός πληθυσμός φτωχαίνει διαρκώς, το πλουσιότερο 1% κατέχει το 56% του πλούτου. Στην Ελλάδα, 200 οικογένειες έχουν μετατρέψει τη χώρα σε τσιφλίκι τους, εκτοξεύοντας τα κέρδη και τις περιουσίες τους. Ενώ τσαλαπατούν με βρωμερά σκάνδαλα τις ελευθερίες, τα δικαιώματα, την αξιοπρέπειά μας. Οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας για οφειλές από 1.000 ευρώ έχουν βάλει στο στόχαστρο εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Η εξαγορά των κόκκινων δανείων και οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί έχουν δημιουργήσει μία συμμορία που αρπάζει λαϊκές κατοικίες έναντι πινακίου φακής. Με την προστασία μάλιστα των ΜΑΤ και των δικαστηρίων, 600.000 σπίτια περιμένουν να βγουν στο σφυρί, αφήνοντας στο δρόμο ολόκληρες οικογένειες. Κυβερνούν με ένα μαύρο κράτος έκτακτης ανάγκης, παρακολουθήσεις, υποκλοπές, δικαστικά πραξικοπήματα, αστυνομοκρατία, ρατσιστικές και κρατικές δολοφονίες. Η κυβέρνηση έχει στρατευτεί πλήρως με τη ΣΥΠΑ και ΝΑΤΟ. Κάνουν θηριώδεις εξοπλισμούς. Οι αμυντικές δαπάνες από 5 δις το 2019 εκτοξεύθηκαν το 2022 σε 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, κατά κεφαλήν αμυντικές δαπάνες είναι παραπάνω από αυτές των ΗΠΑ. Μετατρέψανε τη χώρα σε μια απέραντη βάση. Στέλνουν όπλα στα φασιστοειδή του Ζελένσκι.
οξύνουν την αντιπαράθεση με τον τουρκικό καπιταλισμό. Μας βάζουν ολοένα και πιο βαθιά σε μια καταστροφική στρατιωτική σύγκρουση. Ενάντια σε πόλεμο και υπεριαλισμό, περκατοικούς αγωνές και διεθνισμό. Ενάντια σε πόλεμο και υπεριαλισμό, περκατοικούς αγωνές και διεθνισμό. Μαύρο στην απάτη, ΣΥΡΙΖΑ, μαύρο στην απάτη του Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να καταδικαστεί αμετάκλητα. Η ατιμωτική κατάληξη του ΣΥΡΙΖΑ σε μνημονιακό νεοφιλελεύθερο κόμμα που έστρωσε τον δρόμο στο Μητσοτάκη δεν οφειλόταν σε τραγικό λάθος. Η πολιτική του είναι ίδια με της Νέας Δημοκρατίας. Ξεπούλησε τα πάντα με το υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων, τη ΔΕΗ, τον Τρενοσέ. Έριξε τα κοράκια των φαντς πάνω στα λαϊκά σπίτια. Βούτυξε βαθιά στη διαπλοκή. Επιδόματα φτώχειας, ψήφους τα εξοπλιστικά σε κομμάτια των νόμων τεράτων του Χατζηδάκη και της Κεραμαίος. Ψήφισε μαζί τους δεκάδες αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα. Η πολιτική του Τσίπρα είναι νεοφιλελεύθερη. Μια ελεύθερη αγορά διασυνδωμένη με επιδόματα ελεημοσύνης και λογίδρια για δίθεν δικαιοσύνη. Μαζί με τη Νέα Δημοκρατία έκαναν τη χώρα πελάτη του αμερικάνικου υπεριαλισμού και διαγωνίζονται σε επιθετική ρητορική στα ελληνοτουρκικά. Αφού έδωσε επανειλημμένα διαπιστευτήρια υπευθυνότητας, ο Τσίπρας θέλει τώρα ξανά να μας εξαπατήσει και να κυβερνήσει δίθεν προοδευτικά. Αν το πετύχει, θα είναι αδίστακτος στο χτύπημα του εργατικού κινήματος, ακόμα χειρότερος από όταν τσαλαπάτησε τη θέληση του ελληνικού λαού με το δημοψήφισμα το 2015. Να το ξεκαθαρίσουμε και να μην τρέφουμε αυταπάτες. Το μικρότερο κακό απέναντι στο κάθε Μητσοτάκη οδηγεί πάντα στο μεγαλύτερο. Μαύρο όμως και στο στιγματισμένο Πασόκ Κινάλ, που στελέχη του πρωτοστατούν σε σκάνδαλα όπως του Κατάρ Γκέιτ, ενώ ο μόνος του ρόλος να αποτελέσει δεκανίκη σε όποια προσπάθεια γίνει για συγκυβέρνηση. Μαύρο και σε όλα τα ακροδεξιά δεκανίκια του συστήματος. Ο ρόλος τους να συγκρατήσουν και να μειώσουν την κατάρρευση του αστικού πολιτικού σκηνικού. Όλοι αυτοί οι Μαϊτανοί με νέο ή πατριωτικό προφίλ, Ελληνική Λύση, Κόμμα Κασιδιάρη και άλλοι, δεν είναι άλλο παρά καθαρόαιμοι νεοναζί και φασίστες που πρέπει να τους τσακίσουμε. Δεν υπάρχει λύση με λόγια στη Βουλή. Δεν ψηφίζουμε κουκουέ και μέρα 25. Η πολιτική του κουκουέ είναι εντελώς αδιέξοδη. Είναι η πολιτική της ήττας. Λιβανίζει ακόμα τις αποκρουστικές σταλινικές δικτατορίες. Στοιχίζεται με τις αστικές δυνάμεις στον εθνικισμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Στην πράξη, αποδέχεται την εφαρμογή των νόμων Χατζηδάκη και Ραμαίος. Μαζί με Νέα Δημοκρατία, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε το επίδομα της ντροπής των 600 ευρώ στους μηχανισμούς καταστολής. Διασπά και καθυλώνει τους αγώνες με χωριστές κινητοποιήσεις ή την πρόσφατη άρνηση να απαιτήσει ξεκάθαρα την επιστροφή των σιδηροδρόμων στο δημόσιο. Να ρίξουμε τώρα την κυβέρνηση των δολοφόνων. Παρά τις κορώνες, στις κρίσιμες στιγμές, υποτάσσεται στο καθεστώς, προσανατολίζοντας τα πάντα στην ενίσχυσή του με περισσότερους βουλευτές. Ενώ το ΜέΡΑ25 είναι ένα αστικό σχήμα που μας ξανασερβίρει τη συνταγή του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βαρουφάκης ήταν από τους βασικούς υπεύθυνους της κατάρρευσής της το 2015. Συγκεντρώνει πρώην ΣΥΡΙΖΕΟΥς και υπουργούς που αγωνιούν για μια θέση στη Βουλή.
Η ρήξη του είναι κάλπικη. Χωρίς αγώνες, χωρίς σύγκρουση, με Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και καπιταλιστικό σύστημα. Με φλιαρίες για εκδημοκρατισμό, ενώ φλερτάρει και παρακαλάει για προοδευτικές εκλογικές συνεργασίες. Τα παραπάνω κόμματα θέλουν να μπουν στη Βουλή για να έχουμε ισχυρή αντιπολίτευση, όπως λένε. Μας λένε ψέματα. Ποτέ, μα ποτέ, δεν έχει αποτραπεί να ψηφιστεί νόμος της οποιαδήποτε κυβέρνησης μέσα στη Βουλή από την αντιπολίτευση. Γιατί η αντιπολίτευση γίνεται μόνο στο δρόμο από ένα ισχυρό, εργατικό, νεολαίστικο κίνημα. Και αυτό είναι η πραγματικότητα. Σε Ελλάδα και Τουρκία, οι δύο αστικές τάξεις είναι εξίσου τυχοδιοκτικές. Ο τούρκικος καπιταλισμός ξεδιπλώνει επικίνδυνες βλέψεις. Ο ελληνικός επενδύει σε ρόλο μπροστάρι του αμερικάνικου υπεριαλισμού στα πολεμοκάπηλα σχέδιά του στη Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή. Η όξυση στα ελληνοτουρκικά τρέφεται και από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό των ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση με Ρωσία και Κίνα, που απειλεί με τη χρήση πυρηνικών όλη την ανθρωπότητα με αφανισμό. Μια στρατιωτική σύγκρουση στα ελληνοτουρκικά θα ήταν καταστροφική. Πρέπει πάση θυσία να την αποτρέψουμε, χτίζοντας ένα αντιπολεμικό κίνημα ενάντια σε υπεριαλισμό και εθνικισμό, σταματώντας τους εξοπλισμούς, διώχνοντας τις βάσεις και το ΝΑΤΟ. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, φίλοι και φίλες, σας καλούμε στις 21 Μαΐου να ψηφίσετε την ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Σας καλούμε όμως και να οργανωθείτε στην ΟΚΔΕ, γιατί μόνο η οργάνωση και η πάλη των εργαζομένων, των νεολαίων, των φτωχών, μπορεί να είναι η απάντηση στη βαρβαρότητα του καπιταλισμού. Για να νικήσουμε, γιατί μπορούμε να νικήσουμε, γιατί πρέπει να νικήσουμε, για να πληρώσουν επιτέλους οι πλούσιοι. Το μέλλον ανήκει στον κόσμο της δουλειάς, κάτω η κούτα της αγοράς. Το μέλλον ανήκει στον κόσμο της δουλειάς, κάτω η κούτα της αγοράς. Καλώς στο βήμα τον επόμενο ομιλητή, Βασίλη Κεφαλά, συνυποψήφιος στην Άλφα Θεσσαλονίκης. Όλοι θα θυμόμαστε την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία, τα λόγια που κατά καιρούς μνημονιακοί και νεοφιλελεύθεροι κάθε κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, μας έλεγαν και συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να λένε, δείτε και τις ανακοινώσεις τελευταίες του Στουρνάρα, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πολιτική και ότι οποιαδήποτε άλλη λύση θα είναι καταστροφική. Θα κλείσουν και θα καταρρεύσουν οι τράπεζες, θα πάρουν τα σπίτια μας, θα υπάρχει φτώχεια και θα τρώμε με κουπόνια, δεν θα έχουμε φάρμακα, δεν θα έχουμε νοσοκομεία, θα αυξηθεί η εγκληματικότητα, όλη αυτή την τρομοκρατία, αυτή είναι η κατάσταση στην οποία μας έχουν οδηγήσει σήμερα. Όλη αυτή η μνημονιακή, η νεοφιλελεύθερη, η δίθεν άριστη. Μας έχουν κηρύξει δηλαδή
έναν ανελαίητο ταξικό πόλεμο. Με έναν αντίστοιχο πόλεμο πρέπει και μπορούμε να απαντήσουμε κι εμείς. Σαν ΟΚΔΕ λέμε ότι υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει εναλλακτική πολιτική, αρκεί να πληρώσουν οι πλούσιοι αυτή τη φορά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να απαντήσουμε με ένα δραστικό, με ένα ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας υπέρ όμως των εργαζομένων, της νεολαίας, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Υπέρ δηλαδή της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας, το οποίο θα βασίζεται στους εξής άξονες. Καταρχήν, μπλόκος στους πληστηριασμούς, στις εξώσεις και τις κατασχέσεις, στις διακοπές ρεύματος και νερού. Διαγραφή των χρεών των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Ενάντια στην ακρίβεια λέμε κατάργηση του ΦΠΑ και όλων των αντιλαϊκών φόρων. Πλαφών και μείωση των τιμών στις υπηρεσίες και τα προϊόντα ευρείας και λαϊκής κατανάλωσης. Και κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας. Ενάντια στη φτώχεια λέμε πραγματικές και γενναίες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας υποχρεωτικές για όλους τους εργαζόμενους. Κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη και όλων των μνημονιακών αντεργατικών μέτρων που έχουν περάσει μέχρι σήμερα. Ενάντια στην ανεργία και τα λουκέτα, λέμε απαγόρευση των απολύσεων. Λιγότερη δουλειά, δουλειά για όλους. Με πενθήμερο 7ωρο, χωρίς ελαστικές μορφές απασχόλησης. Υπεράσπιση των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων και ελευθεριών. Κατάργηση όλων των αντιαπεργικών και αντισυνδικαλιστικών νόμων, τόσο της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Επιβολή πραγματικών μέτρων προστασίας στους χώρους της δουλειάς, ώστε να μην έχουμε άλλα εργατικά ατυχήματα, δολοφονίες εργατών δηλαδή. Ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις λέμε άμεση εθνικοποίηση της ενέργειας, του νερού, των συγκοινωνιών, όλων των υποδομών και των μεγάλων επιχειρήσεων, όλων των τραπεζών, χωρίς καμία απολύτως αποζημίωση στους ιδιώτες και κάτω από εργατικό και κοινωνικό έλεγχο. Ενάντια στους εξοπλισμούς και τα πολεμοκάπηλα σχέδιά τους, λέμε όχι άλλα όπλα, τέλος. Έξοδο της χώρας από το ΝΑΤΟ, να κλείσουν τώρα οι βάσεις. Τα λεφτά θα πηγαίνουνε για τις κοινωνικές ανάγκες μας, για δημόσια δωρεάν παιδεία και υγεία, για κοινωνική ασφάλιση για όλους. Βαριά φορολογία σε κέρδη καπιταλιστές και πλούσιους, ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε ξανά προς την οικονομία, να προχωρήσουμε σε ένα μαζικό πρόγραμμα δημοσίων και ταυτόχρονα παραγωγικών επενδύσεων στην κατασκευή φτηνών λαϊκών κατοικιών. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούν να γίνουν μέσα στο ευρώ. Το μάρκο δηλαδή, η φράγκο, πείτε το όπως θέλετε. Πληρώνοντας μάλιστα αυτό το δυσβάστακτο χρέος. Ένα χρέος που σε τελική ανάλυση άλλοι δημιούργησαν, αλλά εμείς το πληρώνουμε. Λέμε λοιπόν ρητά και ξεκάθαρα έξοδο τώρα από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στάση πληρωμών και μονομερή διαγραφή του χρέους στους δανειστές και άμεση καθιέρωση του εθνικού νομίσματος, ώστε να μπορούμε να ανατάξουμε την οικονομία και να τη βάλουμε να λειτουργήσει με βάση τις δικές μας ανάγκες. Για να βρούνε δουλειά οι άνεργοι, να αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, να έχουμε αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή.
Πρέπει να έρθουμε σε ρήξη λοιπόν και να συγκρουστούμε με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ένωση του χρέους, των μνημονίων, των σκανδάλων και της διαφθοράς, του πολέμου, της καταστολής αυτών των αυταρχικών κυβερνήσεων που βιώνουμε την Ευρώπη του ρατσισμού και της ακροδεξιάς. Πώς θα γίνουν όλα αυτά, αν μπορούμε να τα καταφέρουμε, μπορούμε να νικήσουμε? Σαν ΟΚΔΕ λέμε ναι, μπορούμε να νικήσουμε αρκεί να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Δεν θα μας λύσει κανένας το πρόβλημα. Εμείς θα το λύσουμε. Εμείς οι εργαζόμενοι και οι νέοι μπορούμε να νικήσουμε όταν μπαίνουμε σε ενωτικούς, μαζικούς, μαχητικούς και ανυποχώρητους αγώνες. Το δείξαμε εξάλλου και το αποδείξαμε όλο αυτό το διάστημα με το σπάσιμο στην πράξη των χουντοαπαγορεύσεων στην περίοδο της καραντίνας, με τις κινητοποιήσεις μας σε πολλούς κλάδους εργαζομένων, στην εκπαίδευση για την αξιολόγηση και τον νόμο Κεραμέως, στην υγεία, στους δελιβεράδες. Το δείξαμε με την απόκρουση της πανεπιστημιακής αστυνομίας και κυρίως με τη μαζική κοινωνική έκρηξη μετά το έγκλημα στα Τέμπη, όπου αναδείξαμε τις πραγματικές αιτίες, δικάσαμε και καταδικάσαμε τους πραγματικούς ενόχους αυτούς του εγκλήματος. Τις ιδιωτικοποιήσεις, τα κέρδη των εταιριών, τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα. Ό,τι ξεπουλάνε, μάθετε με αίμα, αυτό ήταν το λάθος που έγινε στα τρένα. Ό,τι ξεπουλιέται, βάφεται με αίμα, αυτό ήταν το λάθος που έγινε στα τρένα. Ωστόσο, μην κλείνουμε τα μάτια. Έχουμε και προβλήματα και αδυναμίες, τις οποίες ως κίνημα πρέπει να λύσουμε για να είναι οι αγώνες μας νικηφόροι και αποτελεσματικοί. Οι αγώνες μας δηλαδή χρειάζονται ενότητα, χρειάζονται σχέδιο, χρειάζονται τα σωστά αιτήματα και χρειάζονται κλιμάκωση. Ανασυγκρότηση δηλαδή και ανασύνθεση του εργατικού κινήματος και του συνδικαλιστικού κινήματος για να απαλλαγούμε από την αδιέξοδη και υποχωρητική και πολλές φορές διασπαστική πολιτική της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας κάθε απόχρωσης μέσα στα συνδικάτα και τα σωματεία μας. Να τα πάρουμε τα σωματεία και να τα αναζωογονήσουμε, να φτιάξουμε καινούργια εκεί που δεν υπάρχουν, με βασική όμως προϋπόθεση την ενεργό συμμετοχή μας. Να δημιουργήσουμε όργανα αυτοοργάνωσης σε χώρους δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, σχολείο και σχολή, μέσα από συνελεύσεις και επιτροπές αγώνα και συντονιστικά, ώστε να μπορούν να ενοποιηθούν και να συγκεντρωθούν οι δυνάμεις του αγώνα. Αρκούν όμως μόνο οι αγώνες? Δυστυχώς όχι. Εμείς οι εργαζόμενοι και η νεολαία και οι φτωχοί έχουμε μπλέξει και έχουμε μπλέξει άσχημα. Αν δούμε τις μεγάλες κινητοποιήσεις στα Τέμπη που κάναμε και οι οποίες μείνανε στη μέση, αν δούμε την εξέγερση των Γάλλων εργαζομένων και νέων που για μήνες μάχονται στη Γαλλία ενάντια στην κυβέρνηση του Μακρόν, καθώς και διάφορους άλλους αγώνες στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο που γιγαντώνονται, ένα συμπέρασμα βγάζουμε. Ότι ζούμε σε καθεστώτα σοφερά και αυταρχικά, σε σκληρές ταξικές δημοκρατίες των πλουσίων, στα όρια της δικτατορίας όμως, που αρνούνται κάθε συμβιβασμό και κάθε παραχώρηση με εμάς τους από κάτω. Δηλαδή στη Γαλλία είναι ένας εναντίον όλων και λέει ότι θα πάρει κι άλλα μέτρα, αυτό δεν το παίρνει πίσω. Γι' αυτό λοιπόν δεν χρειαζόμαστε μόνο μια πολιτική αλλαγή απλά ή μια κυβερνητική αλλαγή, αλλά μια κοινωνική ανατροπή
μια βαθιά τομή στη σκέψη και κυρίως στην πρακτική μας, η οποία θα είναι σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. Μια άλλη δομή της εξουσίας και της οικονομίας που δεν μπορεί να προκύψει μέσα από κοινοβουλευτικά παζάρια με δίθεν προοδευτικές συγκυβερνήσεις ή κυβερνήσεις. Με αυτά εδώ τα κόμματα που έχουμε, με αυτό το πολιτικό προσωπικό, με αυτές τις διορισμένες διοικήσεις και κρατικούς αξιωματούχους που είναι βουτυγμένοι όλοι στη λιοφυτούρα, με κάλπικες ρήξεις και ψωφτό προοδευτικά προγράμματα. Σαν ΟΚΔΕ λέμε λοιπόν ότι χρειάζεται μια κυβέρνηση των εργαζομένων, μια επαναστατική κυβέρνηση των εργαζομένων που θα βασίζεται στην πλατιά κοινωνική πλειοψηφία, εμάς τους εργαζόμενους δηλαδή, τη νεολαία και τους φτωχούς, μια κυβέρνηση των από κάτω, που θα είναι βγαλμένη μέσα από τους αγώνες και θα αποτελείται από αγωνιστές και όχι από υποτιθέμενους άριστους ή επιχειρηματίες ή καθηγητάδες ή τεχνοκράτες. Μια κυβέρνηση των εργαζομένων που θα λειτουργεί μέσα από τα δικά μας όργανα και όχι από το σάπιο και αυταρχικό και πνιγμένο στα σκάνδαλα κοινοβούλιο. Με εκπροσώπους εκλεγμένους, όμως ταυτόχρονα και άμεσα ανακλητούς στους χώρους δουλειάς, στη γειτονιά, σε κάθε σχολή, από τοπικό, περιφερειακό μέχρι όμως και σε πανεθνικό επίπεδο, οι οποίοι θα αμείβονται με το μέσο εργατικό μισθό και όχι με παχυλούς βουλευτικούς μισθούς και προνόμια. Κατά οι κυβερνήσεις των χρεοκοπημένων έφρασια μια κυβέρνηση των εργαζομένων. Κατά οι κυβερνήσεις των χρεοκοπημένων έφρασια μια κυβέρνηση των εργαζομένων. Μια κυβέρνηση των εργαζομένων που θα ανοίγει το δρόμο στη μόνη εναλλακτική που έχει σήμερα η εργατική τάξη αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα, δηλαδή το σοσιαλισμό. Όχι όμως τον υποτιθέμενο σοσιαλισμό του ΚΚΕ και των πρώην ανατολικών χωρών, δηλαδή αυτές τις μονοκομματικές δικτατορίες σταλινικές που είδαμε, που κατέρευσαν δυσφημίζοντας το πρόγραμμα και το όραμα της εργατικής τάξης παγκοσμίως. Αλλά το σοσιαλισμό που βασίζεται στην εργατική δημοκρατία, τη μόνη πραγματική δημοκρατία. Μια κυβέρνηση των εργαζομένων που θα βάζει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο, τον παραγωγό του πλούτου αυτής της κοινωνίας, την κινητήρια δύναμη κάθε προόδου, που θα έχει στο επίκεντρο τις αξίες της αλληλεγγύης, τις ανθρώπινες ανάγκες, την προστασία του περιβάλλοντος, τον δημοκρατικό σχεδιασμό, τη διεθνή συνεργασία των λαών και όχι τον πόλεμο. Σαν ΟΚΔΕ λοιπόν, λέμε και κάτι άλλο. Μπορούμε να νικήσουμε, αλλά μπορούμε να νικήσουμε με μια αριστερά επαναστατική και όχι γιαλαντζή. Όπως αποδείχτηκε, δεν υπάρχουν εύκολες και γρήγορες λύσεις για εύκολη δίθεν ανακούφιση των εργαζομένων και των φτωχών μέσω των εκλογών. 38 παράδειγμα η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η κατάληξή του. Οι διάφορες καρικατούρες του, όπως είναι αυτή τη στιγμή το Μέρα 25, που τάζουν πολλά χωρίς να θέλουν να συγκρουστούν με τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να οικοδομήσουμε μια νέα επαναστατική δύναμη που θα φέρει σε πέρας όλο αυτό το έργο. Μια επαναστατική δύναμη τόσο ανθεκτική και αποφασισμένη όσο σκληρή είναι και η εποχή μας. Όσο απαιτητικό είναι και αυτό το νέο κύμα αγώνων το οποίο, και εξεγέρσεων το οποίο ξεδιπλώνεται. Μια πολιτική δύναμη με στέρεα εργατική και κομμουνιστική φυσιογνωμία που στις γραμμές της θα έχει αγωνιστές τίμιους,
εργάτες, φτωχούς και νέους, που δεν θα τα παρατάνε στα δύσκολα ή θα μασάνε τα λόγια τους, που θα παλεύουν με επιμονή, με ενωτική πολιτική, με σχέδιο και πρόγραμμα. Με οδηγώ την αγωνιστική ιστορία του εργατικού κινήματος, με ορίζοντα την αναγέννηση της επαναστατικής προοπτικής τόσο στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Ο αγώνας της ΟΚΔΕ σίγουρα δεν είναι ο εύκολος δρόμος και σίγουρα είναι μακρύς και επίπονος. Αλλά σίγουρα είναι ο μόνος νικηφόρος δρόμος. Η ψήφος στην ΟΚΔΕ λοιπόν δεν είναι απλά μια ψήφος για μαρτυρίας. Δεν είναι μια χαμένη ψήφος. Είναι μια χρήσιμη επιλογή. Είναι σημαντική συμβολή στην ενίσχυση των ταξικών και κοινωνικών αγώνων για το δίκαιο και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, για την επαναστατική προοπτική. Σε αυτόν τον αγώνα λοιπόν δεν περισσεύει κανείς. Γι' αυτό σας καλούμε όλους να στηρίξετε, να ψηφίσετε και κυρίως να οργανωθείτε στην ΟΚΔΕ. Ευχαριστούμε. Ο καπιταλισμός είναι η επανάσταση και ο σοσιαλισμός. Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός. Είναι η επανάσταση και ο σοσιαλισμός. Φίλοι και φίλες, συντρόφοι και συντρόφισσες, να σας παρουσιάσουμε τα ψηφοδέλτια της ΟΚΔΕ στην Α και Β Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Να ξεκινήσω από τον Βασίλη Κεφαλά, ο οποίος είναι εργαζόμενος στην e-food, διανομέας φαγητού, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Επισυντισμού Τουρισμού Νομού Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής. Είναι ένας από τους πρωταγωνιστές στον αγώνα της e-food και ένας από τους δημιουργούς της Επιτροπής Αγώνας Διανομέων Θεσσαλονίκης. Ο δεύτερος είναι ο Κουρίλας Μινάς, επίσης υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης. Είναι διανομέας φαγητού, επίσης ένας από τους δημιουργούς της Επιτροπής Αγώνας Διανομέων Φαγητού Θεσσαλονίκης, που έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλούς αγώνες, υπερασπίζοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων για δεδουλευμένα, αξιοπρέπεια και απαγόρευση των απολύσεων. Και τέλος, ακόμη ένας δελιβεράς, ο Νίκος Οκτενάς, στη Β Θεσσαλονίκης, επίσης εργαζόμενος στην e-food, επίσης ένας από τους πρωταγωνιστές στο μεγαλειώδη αγώνα των εργαζομένων στην e-food και επίσης ένας από τους δημιουργούς της Επιτροπής Αγώνας Διανομέων. Και τέλος, θα αυτοπαρουσιαστώ, η Κουταλάκη Μαργαρίτα, στην Α Θεσσαλονίκης, εργαζόμενη στην εστίαση στον Όμιλο Σκλαβενίτη, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου Επισυντισμού Τουρισμού. Μαζί με τον Νίκο το Πτενά, είναι και η Κική Κοτούδη, η δεύτερη υποψήφια στη Β Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Είναι εργαζόμενη και μέλος της Αντεπίθεσης των Εργαζομένων. Έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλούς μεγάλους αγώνες από τα νεανικά της χρόνια, όταν ήταν στη ΣΟΥΣΟΥΠΟΥ και σπουδάστρια φοιτήτρια στα ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Σας καλούμε για ακόμη μια φορά να μεταδώσετε το μήνυμα της ΟΚΔΕ, της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Θεσσαλονίκης,
να παλέψετε μαζί μας για να αλλάξουμε αυτό το τόπο, να αλλάξουμε και να ανατρέψουμε τον καπιταλισμό για μια σοσιαλιστική κοινωνία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια, για μια ζωή και όχι για μια απλά για μια επιβίωση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.